Περνώντας την αντεπίθεση όπως συνηθίζει, δικαιολογεί τις ενέργειές της η Τουρκία, καθώς κατηγορεί τη χώρα μας ότι αυξάνει την ένταση με τις υποθαλάσσιες εργασίες που πραγματοποιεί μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου και τις στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο. Το ΤΣΕΣΜΕ ξεκίνησε έρευνες στο Αιγαίο, οι οποίες είναι νόμιμες και σύμφωνες με τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν αφορούν υποθαλάσσιες έρευνες και δεν παραβιάζουν το πρωτόκολλο της Βέρνης του 1976, αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ανατολού, επικαλούμενο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Η Ελλάδα αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο με ασκήσεις και υποθαλάσσιες εργασίες. Η Ελλάδα είχε κάνει παρόμοιες έρευνες μεταξύ Χίου και Ικαρίας το Δεκέμβριο του 2020 με το πλοίο Ναυτίλος του ελληνικού ναυτικού. Μετά τις 25 Ιανουαρίου, η Ελλάδα πραγματοποιεί υποθαλάσσιες εργασίες μεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου και με νέα ναύτεξ στις 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν υποθαλάσσιες εργασίες βόρεια της Κρήτης με άγνωστη ημερομηνία λήξης, προσθέτει. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, το Υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε επιπλέον την Ελλάδα ότι διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις σε νησιά του Αιγαίου, τα οποία, όπως λέει, θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα. Διαβάστε ολοκλήρη την είδηση στο mshd.gr. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.